Ναι, στις εκλογές που έγιναν χθες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Ελλάδας και για τους αντιπροσώπους της Κεντρική Ένωση, έχουμε ένα ερώτημα. Τι ψήφισε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, την παράταξη του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Παπαδόπουλο επικεφαλή ή την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Κωνσταντάρα επικεφαλή? Σίγουρα λαϊκή συσπήρωση δεν ψήφισε, γιατί δεν αντέχει να ψηφίζει εκπροσώπους από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι αριστεροί ψηφοφόροι ή όσοι τέλος πάντων εμπιστεύτηκαν τον κύριο Ρόλο, πώς το ακούνε αυτό? Είναι δημοκρατικό και τους εκφράζει ο εκλεκτός τους υποψήφιος στα όργανα, τα περιφερειακά και τα κεντρικά, ενώ εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της αριστεράς και φωτογραφίζεται με τον κύριο Τσίπρα να ψηφίζει τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Λοιπόν, ο κύριος Πελετίδης για πρώτη φορά στα χρονικά έρχεται Δημοτική Παράταξη και Δήμαρχος να εγκαλεί άλλη Δημοτική Παράταξη για το ότι ψήφισε. Και βεβαίως αυτό το κάνει για να αποφύγει το δύσκολο έργο και το δύσκολο ποτήρι που ήπιε, γιατί ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος όντας δήμαρχος της πρώτης πόλης της χώρας και περιφέρειας. Και πραγματικά αυτό τον βάζει, αντί να βάζει πραγματικά προβλήματα όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος, τα σκουπίδια και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν την πόλη, να βάζει πλαστά διλήμματα. Ας απαντήσει από αυτών των θεμάτων και ας απαντήσει τι έκανε χάνοντας την νομική σχολή και την Πατρών Πύργου και μια σειρά άλλα θέματα από την κυβέρνηση. Τι έχει κάνει? Έστειλε, μας είπε, ένα δελτίο. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο επαναστατική, θα στείλει και ένα email.